Η εργατική τάξη στο σύνολό της, άσχετα αν είναι σύμφωνη με τη γραμμή που ακολουθεί το ΠΑΜΕ, αν είναι στον προσανατολισμό αυτής της γραμμής, αλλά και οι συνταξιούχοι που έχουν μια μεγάλη εμπειρία, και αυτό έρχεται από παντού, θεωρεί πολύ μεγάλη νίκη ότι με τον αγώνα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, με τον αγώνα των ταξικών συνδικάτων, δεν επιτράπηκε στη ΓΕΣΕ να πραγματοποιήσει αυτό το νόθο συνέδριο, να πραγματοποιήσει αυτές τις μαφιόζικες διαδικασίες και για να είναι με μια καινούρια εντολή ξανά στις πλάτες της εργατικής τάξης για λογαριασμό των εργοδοτών. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη και πράγματι έσπασε το απόστημα. Αλλά όπως ξέρουμε, για να θεραπευθεί ο οργανισμός πρέπει να φύγει τελείως το απόστημα από την εργατική τάξη. Και από αυτή την άποψη, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Πάρα πολλή δουλειά που τονίστηκε και από πολλές ομιλίες, μέχρι η εργατική τάξη να συνειδητοποιήσει την ταξική της αποστολή, μέχρι η εργατική τάξη να κατανοήσει και να γίνει τάξη αυτή καθεαυτή για τον εαυτό της, μέχρι η εργατική τάξη να ανοίξει εκείνο το δρόμο που πραγματικά έχει στην ιστορική της αποστολή, να πάρει την παραγωγική βάση και την οικονομία στα δικά της στα χέρια. Για να καταφέρουμε αυτό το στόχο, πρέπει πραγματικά να δουλέψουμε σε αυτό το μονόδρομο που έχουμε ξεκινήσει. Αταλάντευτα, χωρίς βήμα πίσω, με σταθερότητα και αποφασιστικότητα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να δώσει τη μάχη προς αυτή την κατεύθυνση και να τη δώσει τη μάχη τώρα μέσα στους χώρους δουλειάς, με το πρώτο κύτταρο που παίζει τον καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος, στο πρώτο βάθμιο σωματείο. Σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να δυναμώσει τώρα, να δυναμώσουν οι παρεμβάσεις μας, οι συζητήσεις μας, να εξηγηθεί στην εργατική τάξη τι πρέπει να γίνει, να εξηγηθεί για το πώς αυτές οι ηγεσίες εμποδίζουν πραγματικά την εργατική τάξη να διεκδικήσει τα δικαιώματά της άμεσα και ταυτόχρονα να τις δείχνουμε, να δείχνουμε το δρόμο για τον δρόμο που πρέπει να ακολουθεί, δηλαδή με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα, για να μπορέσει να δώσει διέξοδο στα προβλήματά της, για να μπορέσει να δώσει διέξοδο και για τα προβλήματα τα άμεσα, αλλά και παραπέρα για το ότι έχει ανάγκη η εργατική τάξη να ζήσει με αξιοπρέπεια. Δεν είναι μόνο στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα που είναι κατσικωμένοι αυτοί. Έχουν κάνει προσπάθειες και στο συνταξιούχικό κίνημα πάρα πολλά χρόνια τώρα με την λεγόμενη ΑΓΕΣΕ. Έχουν πάρει αυτοί πάρα πολλά χρήματα, τους έχουν δώσει κτίριο για να μπορέσουν, ας πούμε, να αντιθασεύσουν και το συνταξιούχικό κίνημα. Το συνταξιούχικό κίνημα όμως έχει πλεονεκτήματα. Έχει την εμπειρία, ένα. Και δεύτερο, δεν έχει άμεσα απέναντί του την εργοδοσία. Δεν έχει απέναντί του τις δυνάμεις εκείνες που παίζουν καταλυτικό ρόλο στη συνείδηση της εργατικής τάξης και την εμποδίζουν. Γι' αυτό δεν τα κατάφεραν. Παρά ότι στήσαν εκπομπές και στείλουν εκπομπές καθημερινά, κάνετε δικαστήρια, πηγαίνετε με αιτήσεις να λύσετε τα προβλήματά σας κτλ. Παρά ότι έχουν στήσει συνδικάτα που λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση, παρά ότι δουλεύουν μεγαλοδικηγορικά γραφεία, δεν τα κατάφεραν. Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που λειτουργεί στα πλαίσια του συνταξιούχικού κινήματος, την περασμένη χρονιά πραγματοποίησε 160 κινητοποιήσεις. Μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις, μέσα από αυτή την πίεση, είχαμε αποτελέσματα και έχουμε θετικά αποτελέσματα σε αυτόν τον αγώνα, που αυτά δεν μετρούν μόνο για τους συνταξιούχους. Μετρούν συνολικά για την εργατική τάξη, διότι το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που αντιπαλεύουμε οι συντάξεις, που θα έρθείτε κι εσείς όσοι δεν είστε συνταξιούχοι, δεν είναι ζήτημα συνταξιούχικο. Είναι ζήτημα για την εργατική τάξη. Καταφέραμε να αποκρούσουμε, παραδείγματος χάρη, να μην εφαρμοστεί η προσωπική διαφορά στους παλιούς συνταξιούχους. Καταφέραμε
να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους κάποιες παροχές που παρακρατούνταν για την υγεία, για την επικουρική ασφάλιση και για ορισμένα δικαιώματα, και τώρα η κυβέρνηση κάτω από αυτή την πίεση δέχτηκε να προχωρήσει στην τροπολογία, και ας θέλουν να το εμφανίζουν ορισμένοι ότι θα το έκανε από μόνο του για τη χειρία. Είναι αποτέλεσμα του αγώνα. Εάν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ήταν πιο καλή και πιο μεγάλη η συμμετοχή, θα είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να πετάξουμε από το σβέρκο της εργατικής τάξης τις συμβασμένες ηγεσίες, εάν καταφέρουμε να οικοδομήσουμε ένα κίνημα που σήμερα έχει ανάγκη η εργατική τάξη με αιτήματα που θα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες και όχι τις ανάγκες του κεφαλαίου, τότε τα πράγματα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Και θα πάνε καλύτερα. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό.